Καλησπέρα, παιδιά! Old School εδώ. Σήμερα θα δούμε το Strange Brigade. Ένα καινούργιο παιχνίδι το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα, 28 Αυγούστου. Ένα third person shooter action puzzle adventure survive game. Ένα παιχνίδι στο οποίο παίρνουμε το ρόλο κάποιων αρχαιολόγων, ας πούμε, με σκοπό να καταφέρουμε να λύσουμε το μυστήριο μιας μουμιας, ας πούμε. Συγκεκριμένα βασικά μιας βασίλισσας, μιας μάγισσας βασίλισσας που μετά από 4.000 χρόνια κατάφερε να γυρίσει στη ζωή και να φέρει την καταστροφή. Είναι ένα co-op παιχνίδι, βέβαια μπορεί να παίξετε solo αν δεν έχετε φίλους σαν εμένα, όπως θα κάνω εγώ στην παρούσα φάση. Διαλέγουμε ανάμεσα από 4 ήρωες όπως ο Frankfurt Bernie, Professor Archimedes de Quincy, Grazie Braithwaite και Nalangu Rusieda. Και δεν είναι καν Ρουσίδα. Έχουμε λοιπόν την Μαύρη, έχουμε λοιπόν την Τζίντζερ, έχουμε λοιπόν τον το Πριγκιπόπουλο και τον κλασικό Βρετανό στρατιώτη πάνω στο υπηκό του και δεν ξέρω και εγώ τι. Θα παίξουμε με αυτόν εδώ, γιατί μου αρέσει αρκετά έτσι το πόσο βαρό στυλάκι έχει. Μαλάκα, δες, σαν μπουλντόκ είναι, σε κοιτάει μόνιμα θυμωμένος. Και μπορούμε να... good idea. Πέρα από το ήρωες μπορούμε να αλλάξουμε και όπλα. Με το progress του παιχνιδιού μαζεύουμε κάποια coins τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε κάποια άλλα όπλα. Στην παρούσα φάση έχουμε 4, τα οποία είναι μια καραμπίνα, ένα shotgun, ένα αυτόματο από ό,τι κατάλαβα. Ναι, σαν machine gun είναι. Και μετά ένα short rifle. Μετά έχουμε διάλεξη ανάμεσα 2 πιστολάκια και 2 τα οποία ξεκλειδώνουμε στο μέλλον. Έχουμε διάλεξη στην αρχή από 4 βόμβες, κλασική grenade, molotov, sticky grenade που την πετάς, κολλάει σε ένα αντικείμενο και μετά από λίγο sky και δυναμίτη. Κάτω δεξιά, πέρα από το damage, μπορούμε να δούμε επίσης το πόσο χρόνο θέλει για να σκάσει ουσιαστικά το κάθε explosive μας, όπως επίσης και την ευέλεια που έχει η έκρηξη. Και τέλος έχουμε τα φυλακτά, τα amulets, τα οποία μας δίνουν ένα special ability. Προς το παρόν έχουμε το chariot charge, το οποίο μας δίνει δυνατότητα να με devastating force, όπως λέει, με καταστροφική δύναμη να τσαρτζάρουμε πάνω στον αντίπαλο, να τρέξουμε πάνω του, ας πούμε, και να το χτυπήσουμε. Μετά υπάρχουν άλλα 3, τα οποία, όπως είπα πριν, τα ξεκλειδώνεις μαζεύοντας κάποιους πόντους. Αυτά εδώ τα ξεκλειδώνεις με ειδικούς skill points, τα υπόλοιπα είναι με λεφτάκια. Επίσης μπορείς να κάνεις upgrade το όπλο σου ανάλογα με το progress που έχεις κάνει στο παιχνίδι για να το κάνεις πιο δυνατό, να δώσεις κάποιο special ability κλπ. Τέλος, αν κάποιος σε ενδιαφέρει, μπορεί να διαβάσει την βιογραφία του ήρωά μας κάνοντας ένα pause σε αυτό το βίντεο. Frank Fairburn, Soldier of Fortune. Okay, ναι, είμαστε αυτός. Το ξέρουμε. Start game! Oh, what thrilling tales and awe-inspiring adventures await our heroes today! Γιατί σε όλα τα games τελευταία! Hello, Brigade! There's work here to be done! Εντάξει, ηρέμησε. Ωραία. Γιατί σε όλα τα games... Αφήστε με να μιλήσω! Βέβαια, εγώ είμαι πολύ ωραία γραφικά, αλλά θα μιλήσω εγώ για αυτά. Γιατί σε όλα τα games όλα τα τελευταία πέφτουμε με άλλα ξύπνοτα από κάπου? Στη φάση... Γιατί γίνονται όλα Fortnite PUBG λέει κάπα. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι το game τρέχει αψεγάδια στα ωραία. Το έχω σε maxed out γραφικά, όπως επίσης και το render scale το έχω στο 180%. Δείτε λίγο τη λεπτομέρεια στα ρούχα του. Λεπτομέρεια στο όπλο. Το terrain γενικότερα τριγύρω μας. Δείτε τα χόρτα. Έχει καταράχτη. Είναι ρομαντικούλικα. Λοιπόν, όπα. Λολ, με το Sith προχωράει. Να, γιατί είναι σαν το CS. Δεν τρέχει πιο γρήγορα. Λοιπόν, με το tab. Already by wood, no less curses. Is this the end for our heroes? Με το tab μπορούμε να δούμε επίσης τα objectives μας. Επίσης μας τη λέει ότι μπλοκαριστήκαμε από ξύλο. Είναι το τέλος του ήρωά μας. Success. Well played. Μάλλον είναι το τέλος. Keep rolling, Brigade. What? Damage τσιπούρο. Okay.
Αυτό απλά πήρε. Α, έχει λεφτά! Λεφτά, 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 λεφτά! Έχει άλλα λεφτά εδώ πέρα. Μπα, έχει τίποτα. Πάμε στο δίπλα. Ουί, και άλλα λεφτά. Κάτι άλλο που να σπάει. Να μην τζάνε τσίπουρο πάλι. Μπα, όχι. Τίποτα δεν σπάει σε αυτό το παιχνίδι. Ω, σπάνε αυτά. Yay! Hey! 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 Πάμε. Οπα. Bridge out! This awkward obstacle will have to be overcome some other way. Εντάξει, τώρα κάποια αρχίδη πήγε μας σπάει στη γέφυρα και μας λέει τώρα, ξέρεις, πηγαίνει από εκεί. Θα σε βρω. I will find you and I will kill you. Σκεφτόμουν μου βγάζει ξέρεις εγώ έπαιρνα ένα kill. Ας περπατήσουμε λίγο να δούμε την ομορφιά. Magical muggies. What tantalizing treasures are they hiding? Collectable, μια γατούλα. Νιάου, νιάου, βρε γατούλα. Με τη ροζ με τη ούλα. Γατούλα μου μικρή. Τσα τσα τσα. Παου. Οχ. Είδατε μαλάκες και τις πάω τα πάντα. Βρήκαμε κάτι μυστικό. Τι έχουμε εδώ πέρα. Κουτάκι. Λεφτά, 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 λεφτά. Ναι, αλλά αυτά δεν μας δίνουν τίποτα. Wood, the ancient nemesis of all adventurers. How will our heroes ever hope to bypass such a thing? Οκ, ξύλο λέει ο μεγαλύτερος εχθρός των... Πώς λέγεται. Αυτό τον τυπάδον γενικά... Τον τυπάδον γενικά που πάνε σε περιπέτειες. Που δεν μου έρχεται αυτή η λέξη, τον adventure που λέει. What's this? Μποσάκι! Α, με λίγο πρέσα! Α... Lord, nefarious necromancy! What horrific hocus pocus summons these cadaverous the creations back to loathsome life! Boom, wait. Cadaverous horror. Okay. Bloody mummies. Και σηκώνεται λέει ένα περιπτώσεις. Okay. Γενικά αυτή τη στιγμή το game μας έδειξε το ότι... Στη σκιά, είναι όπως όταν παίζαμε μικροί, που παίζαμε με τις σκιές μας που κάνουμε αργές κινήσεις σαν να είμαστε τιτάνες και δεν ξέρω και εγώ τι. Μας δείχνει ότι όλα φαίνονται τεράστια. Πάγαμε debated. Λέω εντάξει θα έχουμε τώρα μποσάκι, τελικά είχαμε απλά κάποιους πληθυσμούς σκελετούς. Όπλα αυτά. Κάτι άλλο να σπάει. Ένα. Δύο, τρεις, τέσσερις, αδειά, μπουμπάς. Αυτά, αυτά μας γεμίζουν αυτό το μεσαίο το οποίο μάλλον είναι το amulet μας. Σταμάτα. Ωπ, το κρανίο του. Παου. Δεν σπάει αυτό, είχε κι άλλα λεφτά εκεί πέρα. Νιώθω φιλοχρήματος, φλιράργυρος. Ας πάμε το healing pot. Πας εσύ. Κάτι πήραμε εκεί πέρα. Δεν σπάει. Δεν σπάει η νταμιτζάνα. Σπάει αυτό. Σπάει αυτό. Σπάει αυτό. Όμπα! Yes, yes, μαλάκα! Οπ. Κι άλλη γατούλα. Κι άλλο καλό εκτομπλή. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το κουτάκι μας. Λεφτά, 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 λεφτά θα. What's this? Από εδώ. Treasure trapped behind iron bars. Surely our heroes can liberate it if they look for another way in. Λοιπόν, άρα μας λέει ότι εδώ πέρα έχουμε ένα θησαυρό, ο οποίος είναι κλεισμένος πίσω από αυτές εδώ τις πύλες και μας λέει ότι σίγουρα θα υπάρχει και ένας ακόμα δρόμος να βρούμε. Λοιπόν, κοιτάμε αριστερά και δεξιά να δούμε αν έχει και άλλες γάτες ή οτιδήποτε που να σπάει. Δεν βρήκαμε κάτι. Hello, that looks rather interesting. Λοιπόν. A locked gate. An abandoned camp? The plot thickens. Ωραία. Άρα τώρα έχουμε να λύσουμε το πρώτο μας puzzle για να καταφέρουμε να ανοίξουμε την πύλη. Τι έχουμε εδώ πέρα? Νεκροκεφάλαιες. Οκ. Άχρηστο. Σταμάτα. Perhaps those
Φέρ τα λεφτά σου. Τι έχουν τόσα λεφτά αυτοί. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα κάτι να κάνουμε. Λοιπόν, μας έχει εδώ πέρα κάποια σχέδια. Άρα μήπως πρέπει να κάνουμε. Done. Not so hard. Yeah, bitch. Yeah, boy. Ωραία, καταφέραμε να ανοίξουμε ένα μυστικό. Να. Σταμάτα. Να και εσύ. Και... Οπα. One punch man. Λεφτά. Ω, και άλλα λεφτά. Ω, τι έχουμε εδώ πέρα. Ω, σφαίρε. Σταμάτα. Βρήκαμε τρόπο για το πώς θα πούμε εδώ πέρα. Well worth the effort. An ancient antiquity. Τι πήραμε. A new addition for the brigade private collection, methinks. Μαλακίες νομίζω πήραμε. Anyway. Ας πούμε ότι αυτό που πήραμε καταλάβουμε τι ήταν και μας άξιζε. Ουι. Σταμάτα. Με το spacebar εγώ ξέχασα να αναφέρω ότι έχει το κλασικό... πώς λέγεται. Το τζάρισμα από διάφορα RPG παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά τι κάνουμε. Okay, αυτά τα βαράμε. Α, και ανοίγουν την πύλη. Yay! Λοιπόν, εσύ τι έχεις. Μαλάκα κεφαλέ, γάμο το σπίτι μου. Blades of glory. I can think of a few good uses for these razor sharp. Αυτός ερνότανε. Το βγάλαμε από το κακό, ξέρω εγώ. Λοιπόν, παρελή! Fuck! Μαλάκα, τι κάνουμε πίσω με αυτά. Λοιπόν, τώρα μας λένε να χρησιμοποιήσουμε το amulet με το E. Για να δούμε τι κάνει. Okay, το λες και φυσικά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα πριν φώτισε. Ναι, αλλά ξαναφώτισε. Α, τώρα έγινε. Τι είναι αυτό. Α, είναι trap! Ουσιαστικά είναι trap το οποίο δεν μπορεί να το ενεργοποιήσω εγώ όταν θέλω για να μπορέσω να σκοτώσω τα ζόμπι. Πιο εύκολα. Καλή φάση. Λοιπόν, οκ, προς το παρόν είμαστε φυσιολογικά. Τα σπάμε όλα, γιατί ποτέ δεν ξέρει μπορεί να έχει. Λεφτά, ας πούμε, εδώ πέρα. Κάνα collectable εδώ πέρα δεν βλέπω κάτι που να χάσαμε. Οπότε προχωράμε. Το ζώδιο μου. Πάμε λίγο. Μου φαίνεται σαν να είναι μικρά εντωμεταξύ. Και λέξεις, oh, κοίτα το μεγεθός τους. Υποθέτω ότι ξανά είναι κάτι σκορπιός μικρός. Α, όχι, και είναι μεγάλη. Νεκρούλης. Αυτό ήταν. Α, έχει κι άλλους. Fuck. Και άλλο τρέζουρ. Ουι. Ωμπάρε. Μπήκε μες στα γραφικά. Ωραία, κάτι πήραμε πάλι. Μας νοιάζει. Κάτσε, βασικά τους πετάξω αυτό. Στίκι. Ελάτε ρε. Εντάξει, σήμερα όμως. Καλά, μέχρι να σκάσει αυτό. Ζήσω μόνο να φας τριφύλι. Λοιπόν, πάμε άνω. Ωραία. Αντίο. Λεφτά. Πάλι. Παντού λεφτά, μαλάκα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγάπας. Fuck. Σ' άκουσα. Σε άκουσα, μπάσταρδο. Άμα το πετύχεις κεφάλι παγώνει. Wow. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, ανέβα. That log looks jolly useful. Αυτός ο κορμός λέει φαίνεται ενδιαφέρον. Actually, όντως φαίνεται ενδιαφέρον. Αν και άμα το ξέρω καλύτερα, δεν θα το έκανα τώρα. Λοιπόν, κρατάμε το amulet μας για πιο μετά. Όταν θα έχει κάτι πιο δυνατό ουσιαστικά να καταστρέψουμε. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε αν έχει κανένα collectable. Τίποτα για να σπάσουμε. Δεν ξέρω βέβαια και τα collectable, τα σπάς. Και τα μαζεύει.
Έχει κάτι κολέγκα, βλαχούσα μόλις τα τριγατούλα. Και ένα τριγατούλα. Annoying beasts always been more of a dog man myself. Ηλίθια πλάσματα. Όχι. Ενοχλητικά πλάσματα πάντα μου πιο πολύ dog person. Οκ. Okay. Και εγώ man, αλλά εντάξει δεν τα λέω και beasts, τέρατα, οτιδήποτε τέτοιο. Τι κάνει αυτό. Οκ. Okay. Wee-too! Ναι, αλλά κάνεις 5 ώρες ρε φίλε μέχρι να γίνεις activate εσύ. Λεφτά. Σε τι κάνει. Οκ, okay, καρφιά. Καλή φάση. Κι άλλα λεφτά. Πάμε λίγο πρέσα. Με το Q, okay. Ωραία, πήραμε το κλειδί του καραβέου, μας είχε πει στην αρχή. Από ό,τι κατάλαβα εδώ πέρα βαράμε και έρχεται αυτό. Υπέροχα, έχουμε special delivery. Και εδώ πέρα έχουμε τα zombie μας. Τα οποία προσπαθούν να έρθουν σε εμάς. Μπορεί να καταστρέψει πολλά πράγματα από εδώ πέρα από ό,τι έχω καταλάβει. Τι κάνεις εδώ. Α, δεν μπορείς να καταστρέψεις κάτι. Οχο! Αυτό είναι βασιλικό, έχει στέμμα. Wow, αυτός είχε λεφτά. Α, αυτός που πεθάνει είχε λεφτά. Έλα, σταμάτα. Λοιπόν, τι άλλο έχει να κάνουμε εδώ πέρα. Μπορούμε να πάμε από εδώ πάνω ή μπορούμε να πάμε απευθείας στην πύλη, αλλά πάμε πρώτα από εδώ πάνω να δούμε τι έχει. Εκεί λέει open me. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πιστευτώ το παιχνίδι. Open. Α, το ανοίξαμε με λεφτά. Woo, bitch! Ωραία, έχουμε και τρίτο όπλο τώρα. Και εδώ πέρα έχουμε και αυτό, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αλλά anyway. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η γέφυρα που μας πάσανε. Τα μπάσταρδα. Αλλά τώρα έχουμε και flamethrower. Πάμε λίγο πρέσα. Q. Way ahead open. Onwards, brigade. There's murderous mysteries and sinister secrets to be uncovered here. Για να δούμε. Έχει λέει μυστικά εδώ πέρα. Για να βελίσουμε. No! Crikey! Who the devil is throwing spears at us? Τα μπάσταρδα μου σπάσανε τη γέφυρα. Oh no! Armored attackers! Watch out, strange brigade! Αυτοί έχουν armor, έχουν όπλα, έχουν τα πάντα. Κάτσε ρε φίλε. By Jove! Ψόφα λίγο εσύ. Λοιπόν, εδώ μεταξύ είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω αν χρειάζεται να τα σκοτώσουμε όλα. Δηλαδή, παίζει να μπορώ να κάνω το progress και χωρίς να τα σκοτώσω. Μπορείς να μπισκύβεις, ωραία. Ω, μαλάκα! Σταματήστε! Σταμάτα! Το μίσο σου μέσα! Πώς σου φάνηκε! Ω, μαλάκα! Αυτό κάνει πολύ damage! Low effort! Κάτι έχει εδώ πάνω, κάτι μυστικό έχει. Πάμε από εδώ. Πάμε πάλι πάνω. Τα controls θα νιώθω ότι μεταξύ να είναι λίγο console port. Βέβαια, δεν με ενοχλεί από την άποψη ότι okay, είναι μόνο τα controls, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι single player, multiplayer, αλλά δεν είναι, ξέρω εγώ, versus με κάτι. Οπότε δεν είναι ότι δεν χρειάζεται το απίστευτο aim για να παίξεις. Άρα μικρό το κακό. Και εφόσον το game τρέχει απίστευτα καλά. Nile. What paranormal padlock have our heroes managed to stumble upon here? This is quite the sinister development. Πρέπει να κάνω κάτι τώρα για να ξεκλειδώσω και να και τους πέντε καραβέους. Από ό,τι κατάλαβα έχουμε καινούριο τέρας. Μαλάκα, δείτε πόσο λεπτομέρεια έχει το δέρμα. Είναι απίστευτο το πόσο λεπτομέρεια έχει. Horrifying Armored. Οπ. Είχαμε. Νομίζω ότι είναι λίγο σπασμένο το όπλο μαζί. Φακ. Ωραία. Σταμάτα, παράταμε. Ωραία, τώρα κάποιο κόλλησε από αυτά. Πέρασα από μέσα τους. Σκατάστικη είναι. Λοιπόν, ελάτε.
Adios, amigos! One piece of unearthly evil destroyed. All thanks to the splendid efforts of the Strange Brigade. Search someplace for λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Πρέπει να δω κάπως να τα ανοίξω. Σίγουρα όχι έτσι. Η αυτοκτονία δεν είναι λύση. Λεφτά. Πάλι. Λοιπόν. Ναι, αλλά εδώ πέρα δεν μου έχεις κάτι εσύ. Δεν μου έχεις κάποιο στοιχείο. Τι πουσία τώρα είναι αυτή. Οπότε λοιπόν προχωράμε και βλέπουμε τι έχει εδώ πέρα. Οκ, αυτό δεν είναι κάποιο τραπ. Εδώ πέρα μας έχει ένα τσεστ. It's like Christmas come early. Το οποίο μας έδωσε upgraded όπλο. Για πάμε λίγο δίπλη καράμπινα. Μαλακιά είναι ότι αυτά δεν κρατάνε για πάντα. Φέρε μου πάλι τις κεφάλες. Α, δεν είχε κεφάλες εδώ. Λολ. Λοιπόν, activate. Well, there's the lock, but how to get the key? Best get looking, brigade. Πρέπει να βρούμε τώρα το κλειδί του καραβαίου πάλι. Επίσης κάπου ακούω τέρατα. Κάτω. Λοιπόν, έχει τίποτα εδώ πέρα. Όχι. Τίποτα που μας χρειάζεται. Κλασικά εσύ. Φύγε. Φύγε. Λοιπόν, πού έχει να κάνουμε τώρα το mission. Άνοιξε αυτό εδώ πέρα. Ένα. Α, πρέπει τώρα λοιπόν να βρούμε τα τρία τέτοια μπλε για να μπορέσουμε να ανοίξουμε εκεί πέρα την πύλη. Yes, huzzah. Δύο. Well spotted. Πάμε να βρούμε τώρα και το τρίτο. Εντάξει, είναι σχεδόν. Είναι λίγο σπαστικό το γεγονός ότι έχεις κάνει συνέχεια μύτη τέτοια, ρε φίλε. Δεν λέω και okay, καλή φάση. Αλλά παρά έχει τέρατα. Έλα εσύ. Ωραία, έχουμε και κουτάκι εδώ πέρα. Λεφτά. Α, λαγός άνθρωπος, άνθρωπος λαγός. Κατσίκα άνθρωπος. Λαγός άνθρωπος, άνθρωπος λαγός, κατσίκα άνθρωπος. Some fancy footwork on display there. Λαγός άνθρωπος, άνθρωπος λαγός, κατσίκα άνθρωπος. We're in. Yay, bitch. Bit out of the way, but well worth the effort. Εντάξει, υπήρχε τελικά κάπου το στοιχείο. Αυτά δεν πρέπει να τα κάνω μόνος μου. Στο τσάκι ήταν να χαλάσει. Ωραία, βάζουμε το κλειδάκι μας εδώ πέρα. Oh dear. Truly a somber moment for the brigade here. Poor Veronica's paid the ultimate price, it would seem. Ωραία, κάποιος εδώ πέρα πέθανε. It's always the good ones. Συγγνώμη, νιώθω πολύ άσχημα για σένα. Λοιπόν. Α, πας. Fuck, κάτι πάτησα. Κάτι θα γίνει. Τι είναι αυτά? Κάπως ανοίξει εκεί πέρα την πύλη. Λοιπόν. Ωραία, εδώ πέρα θέλει πιστολάκι. Λοιπόν, πρέπει ουσιαστικά να τα κάνουμε αυτά να γυρίσουν. Άρα θέλει έτσι. What cryptic conundrum has been stumbled upon here. Λοιπόν, το παιχνίδι κράσαρε για τέταρτη φορά την ώρα που έκανε το record. Ήδη έχουμε πάει έτσι σε πολύ μεγάλο επεισόδιο. Οπότε λοιπόν, εάν θέλετε να συνεχιστεί το game αυτό, κάντε ένα like αυτό το βίντεο και επίσης αν έχετε δει μέχρι αυτή τη στιγμή το βίντεο, δηλαδή ξέρεις σε φάση άμα το είδατε όλο, θέλω να μου γράψετε ένα hashtag, οτιδήποτε hashtag
στο τέλος από το comment σας. Οτιδήποτε θες, hashtag φακές, θες hashtag old school, θες hashtag βαριέμαι, οτιδήποτε. Αυτά. Το game φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Είναι λίγο σπαστικό το γεγονός ότι έχει τόσους πολλούς enemies να ασχοληθείς μαζί τους κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς σου. Σε κόβω παίζει να γαμάει, οπότε θέλω να δω αν βρω κανένα φίλο μου που ενδιαφέρεται να πάρει το παιχνίδι να παίξω μαζί. Αν και δεν έχω φίλους, οπότε θα δω αν μπορέσω να αγοράσω κανένα φίλο μου να παίξω μαζί. Να αγοράσω κανένα φίλο για να παίξω μαζί. Το παιχνίδι έχει πολύ ωραία γραφικά. Τρέχει στην DirectX 12 και Vulkan. Σου έχει μενού στην αρχή για να διαλέξει το πώς θες να ξεκινήσει το παιχνίδι σου. Και αυτά. Παράδειξη έχει μια υπέροχη νεκροκεφαλή και ένα Zeppelin. Anyway. Κατά like αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε, dislike αν δεν σας άρεσε, comment από κάτω αυτό που σας είπα, σε αυτούς που θέλετε και άλλα τέτοια βιντεάκια από αυτό το παιχνίδι. Κάντε subscribe στο κανάλι σας καινούργιο και τσεκάρετε την περιγραφή για το κανάλι μου στο Twitch, όπως επίσης και για τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε, bye!